τώρα και στο πιο επικίνδυνο κομμάτι. Ποιος φέρνει τα 2 εκατομμύρια μετανάστες εδώ μέσα? Ποιος τους φέρνει? Μόνοι τους? Η βιομηχανία ελευθερμπορίου. Ποιος τους προστατεύει αυτός? Ποιος τους προστατεύει? Μόνο και μόνο γιατί κάποια δίκτυα παίρνουν χοντρά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε κεφάλι μετανάστε που φέρνουν εδώ μέσα και για να μετατρέψουν την πατρίδα μας σε σκουπιδοντενεκέ ανθρώπινων ψυχών. Γιατί δεν κάνουν το αυτονόητο, το δημοκρατικό? Να φύγουμε από το Δουβλίνο που δεν μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τους κανονισμούς και το δίκαιο που υπάρχει και υφίσταται του ΟΗΕ δηλαδή και τη Σύμπαν τη Αμοστία Μεταναστών και Προσφύγων, να τους δώσει το ίδιο ο ΟΗΕ τα απαραίτητα χαρτιά και να πάνε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Να τους βάλουμε και τα ναύλα, βρε αδερφέ. Να πάνε εκεί που θέλουν. Γιατί στην Ελλάδα δεν θέλουν να μείνουν. Και να πάνε όπου θέλουν. Για να το κάνουμε αυτό. Αλλά τους στηβάζουμε στο κέντρο της Αθήνας. Τους στηβάζουμε στα νησιά. Μόνο και μόνο για να δείξουμε ή να εξωθήσουμε τον Έλληνα σε βιοπραγίες, ώστε να τον χαρακτηρίσουμε ρατσιστή. Όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Σακελαρίδης. Ο κύριος Γαβγαίλ. Ρατσιστής ο Έλληνας. Ρατσιστής ο Έλληνας. Τον έχουν βάλει να ζει στη χαβούζα. Του έχουν στερήσει βιοπορισμό, οικογένεια, προοπτική και του λένε και τώρα και ρατσιστή από πάνω. Γιατί πώς αλλιώς θα φέρουν δυνάμεις καταστολής από το εξωτερικό? Πώς θα σου στήσουν ένα παρακράτος ολόκληρο να σε αστυνομεύει? Πώς θα διώξουν ένα ολόκληρο κομμάτι που αντιδρά και υγιώς αντιδρά σε αυτή τη λέλαπα να το στείλουν στους φασίστες και στους αληθινούς ρατσιστές που είναι οι Ευρωπαίοι? Έχουμε μια κυβέρνηση βαθύτατα ρατσιστική. Ρατσιστική πρώτα και κύρια απέναντι στον Έλληνα. Που το θεωρεί δίθεν ρατσιστή. Βαθύτατα ρατσιστή γιατί χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως πολιορκητικό κρυό για τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής και της χώρας και της πατρίδας και ταυτόχρονα τους μετατρέπεται, τους χειρίζεται ως σκουπίδια. Και μάλιστα σαν σκουπίδια για τα οποία παίρνει και επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ντρέπονται.